Το 2004 η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος όρισε την 11η Νοεμβρίου ως την ημέρα ιδιωτικής ασφάλισης. Γιατί όμως να αφιερώσουμε μία μέρα για την ασφάλιση, ποιος είναι ο ρόλος της στην οικονομία και εν γέννη στην κοινωνία? Το Next Deal, με αφορμή την ημέρα αυτή, απευθύνεται και σε ανθρώπους του κλάδου που έχουν γράψει ιστορία, έχουν πάνω από 40 χρόνια εμπειρία στον κλάδο, για να μας πούν με τα δικά τους λόγια τι σημαίνει ασφάλιση και πόσο χρήσιμη είναι. Ο καθένας μας ατομικά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει έναν κίνδυνο. Έτσι. Γι' αυτό και από την παλιά εποχή πάντα υπήρχε η κοινωνία που βοηθούσε. Γινόταν ένα κακό και όλοι οι υπόλοιποι τρέχαμε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας που έπαθε ένα κακό. Αυτό με τα σημερινά δεδομένα δεν μπορεί να γίνει έτσι ατάκτως. Πρέπει να είναι κάτι από κάποιο σχέδιο. Αυτό το πράγμα το κάνει η ασφαλιστική εταιρεία. Αυτή είναι ο ρόλος της ασφαλιστικής εταιρείας. Να μαζεύει από μια ολόκληρη κοινωνία κάποιες φορές που είναι τα ασφάλιστρα και να μπορεί να επεμβαίνει όταν κάποιο μέλος αυτής της κοινωνίας πάθει κάποια ζημιά, να επεμβαίνει με την αποζημίωση ώστε να αποκαθίσταται οικονομικά τουλάχιστον αυτή τη ζημιά. Όπως έλεγα στους συνεργάτες μου, δυστυχώς όπως έχουν τα πράγματα, ο μέσος Έλληνας, εάν δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση, δεν μπορεί να πεθάνει. Γιατί ποιος θα φροντίσει την οικογένειά του? Δεν μπορεί να αρρωστήσει, γιατί στα νοσηλευτήρια δεν θα έχει αρκετά χρήματα να πληρώσει τους οργανώσεις. Και δεν μπορεί να ζήσει, γιατί αν βγει στη σύνταξη με τις συντάξεις που υπάρχουν, δεν θα μπορεί να ζήσει. Άρα ο ρόλος μας είναι να φροντίσουμε αυτά τα πράγματα να γίνουν καλύτερα. Και αυτό προσπαθούσαμε συνείδητα να κάνουμε και νομίζω το καταφέραμε πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζουν πολλοί, ιδιαίτερα όταν δεν είναι στο επάγγελμα. Εγώ, κύριε Σπύρου, θέλω να σας πω ότι πιστεύω πολύ στον ασφαλιστή. Διότι ο κάθε ένας και καναλωτής και εργαζόμενος ξέρει τη δουλειά του, ξέρει τις ανάγκες του. Χρειάζεται λοιπόν έναν άνθρωπο δίπλα να του εξηγήσει πραγματικά ποιες είναι αυτές οι ανάγκες και πώς μπορεί να τις καλύψει. Ο ρόλος του ασφαλιστή για το μέλλον, για να έχει και να κάνει καριέρα, πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του πελάτη. Εγώ το λέω λειτουργήμα, γιατί τη στιγμή που πλησιάζει ένα άλλο πρόσωπο και του κερδίζει την εμπιστοσύνη, στην οποία βάση στην εμπιστοσύνη αυτή έχει στηρίξει το μέλλον, το δικό του, των παιδιών του, είναι λειτουργήμα πλέον. Λέμε διάφορα ότι το επάγγελμα του ασφαλιστού είναι λειτουργήμα και όλα αυτά τις μεγάλες λέξεις. Είναι αλήθεια όμως, διότι ακόμη και αυτοί που κάνουν λειτουργήμα, που είναι υποτίθεται οι ιερείς και η Εκκλησία, είναι στα λόγια. Έτσι. Εδώ ο ασφαλιστής, η ασφαλιστική εταιρεία, προσφέρει την ώρα που πρέπει σε εποχές δύσκολες. Πραγματικά προσφέρει. Κάποιοι λένε ότι όλα στη ζωή είναι θέμα προτεραιότητων. Σε ποιο σημείο όμως πρέπει να βρίσκεται η ασφάλιση στη ζωή μας? Η ασφάλιση πρέπει να είναι στο ένα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα εάν δεν υπάρχει το κλίμα και η ομπρέλα προστασίας. Δηλαδή, οτιδήποτε φτιάχνουμε, σχεδιάζουμε, πρέπει να έχουμε πρωταρχικό μέλημά μας τη διασφάλισή του. Κάνουμε κόπο, φτιάχνουμε ένα σπίτι, παλεύουμε τις οικονομίες μας. Δεν μπορεί η κόπη μιας ζωής, που θα λέγαμε έτσι απλά, να καταστρέφονται από ένα σεισμό, ξέρω εγώ, 5-6 Ρίχτερ. Άρα πρέπει να έχουμε προνοήσει να είναι ασφαλισμένο το σπίτι μας. Γιατί είναι σπατάλη πόρων, είναι σπατάλη της ίδιας μας, του εαυτού μας, το να μην έχουν προνοήσει. Δεν είναι δυνατόν αυτό που προείπα, να μην έχουν προνοήσει για το μέλλον των παιδιών μας, να μην έχουν προνοήσει για το μέλλον της επιχείρησής μας. Αυτά είναι πρωταρχικά. Πάνε παρέα, πακέτο. Δηλαδή, ξεκινάς μια δουλειά, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να την ασφαλίσεις, να δημιουργήσεις εκείνο το περίβλημα, εκείνη την ομπρέλα, που θα της δώσει την όθηση να προχωρήσει σωστά επιχειρηματικά. Πρέπει να είναι πάρα πολύ ψηλά. Και κάποια εποχή με πλησίασε κάποιος και μου λέει, για κοίτα, πληρώνω 20 χρόνια και δεν έχω πάθει κανένα ατύχημα, δεν έχω μπει ποτέ στο νοσοκομείο και δεν έχουν και οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν μου έχουν δώσει ποτέ τίποτα. Δεν χαίρεσε, του λέω. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι σαν το φυλαχτό. Εύχεσαι να μην πάθεις ποτέ τίποτα. Απευθύνεις στον Θεό και λες, Θεέ μου, φύλαξέ με. Αυτή είναι η ασφάλεια. Αν όμως πάθεις κάτι και θα το δεις κάποια στιγμή στη ζωή σου, τότε θα πεις, ευτυχώς που είχα την ασφάλεια.
Δεν μπορεί ο κάθε ένας να παθαίνει και να έχει ανάγκες της ασφαλιστικής κάλυψης. Μερικοί έχουν, μερικοί δεν έχουν. Να ευχηθείς καλύτερα να έχεις το φυλαχτό σου, την ασφάλειά σου και να μην πάθεις ποτέ τίποτα. Κοιτάξτε, η ασφάλιση καλύπτει γεγονότα, μέλλοντα και αβέβαια. Αυτά τα μάθα στην Νομική Αθηνών και στο University College του Λονδίνου. Πολλές φορές εμείς, επειδή είναι μέλλοντα και επειδή είναι αβέβαια, τα ξεχνάμε. Και δυστυχώς όταν τα θυμόμαστε είναι πάρα πολύ αργά. Τα συμβάντα τα αναφέραμε προηγουμένως. Και κάηκαν όσα σπίτια κάηκαν. Και στο μέλλον θα καούν αυτά που θα καούν, γιατί έχουμε αυτή την κλιματική κρίση, όπως λέει ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι σίγουρα ο κάθε ασφαλισμένος αμέσως μετά που θα φροντίσει την οικογένεια, τα παιδιά του, να τα μορφώσει, να τα πάει παρακάτω, να τα συμβουλεύσει, να γίνουν καλοί άνθρωποι κλπ. Θα πρέπει να σκεφτεί τους κινδύνους που απειλούν αυτή την προσπάθεια. Και αυτή η κίνδυνη είναι πολύ πιο εύκολο να αντιμετωπιστούν παρά να μην αντιμετωπιστούν. Και το κόστος το οποίο υπάρχει για να αντιμετωπιστούν είναι πολύ λιγότερο από ό,τι πιστεύει πολλές φορές ο μέσος καταναλωτής. Άρα βεβαίως υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα στον κόσμο από το να δεν κάνουμε τίποτα άλλο, θα ασφαλιστούμε και μετά πάρουμε ψωμί. Δεν είναι έτσι. Μας τα έχουν πει και στο παρελθόν, αυτοσυντήρηση, αλλά η αυτοσυντήρηση εμπεριέχει και μια προσπάθεια να ασφαλίσουμε αυτά που πρέπει, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τη βγάλουμε. Άρα πρέπει να είναι μέσα στις άμεσες προστατευτικές και πρέπει ο κόσμος να το καταλάβει, αλλά και εμείς οι ασφαλιστές θα πρέπει να τον βοηθήσουμε να το καταλάβει και πώς θα γίνει αυτό και με τι κόστος θα γίνει αυτό και γιατί και ο ίδιος. Πολλές φορές φίλοι μου έλεγαν ότι ήθελαν να ασφαλίσουν κτλ. Λέω, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι ασφαλιστής. Το να είσαι ασφαλιστής διαμεσολαβών πρόσωπο, το να είσαι διαμεσολαβών πρόσωπο είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Δεν μπορώ εγώ τώρα να κάνω ότι ξέρω. Θα σας στείλω κάποιον που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλός. Και με ρώταγαν, ωραία, και πώς θα καταλάβουμε εμείς αν αυτά που μας λέει είναι. Λέω ακριβώς αυτό. Αν δεν καταλάβετε, να μην ασφαλιστείτε. Όταν αποφασίσουμε και έρθει η ώρα της ασφάλισης, η πιο μεγάλη και δύσκολη ερώτηση είναι αν μπορούμε τελικά να εμπιστευτούμε την ασφαλιστική αγορά και κατ' επέκταση τις εταιρείες της. Αυτό είναι κάποιο σλόγγαν που δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και παντού. Και στην Ευρώπη. Λένε καμιά φορά ο ασφαλιστής είναι εκεί για να παίρνει το ασφάλιστρο, αλλά καμιά φορά δεν είναι εκεί για να καλύψει κάτι που εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να καλυφθεί. Κάποτε όλοι ξέρουμε όσοι ήμασταν στην Ιερουσαλήμ ότι η εποπτεία ήταν πλημελής. Σε καμία περίπτωση η ασφαλιστική βιομηχανία δεν άφησε τους ανθρώπους εκτεθειμένους. Παρενέβη. Εγώ θυμάμαι κάποιες πολύ παλιές περιπτώσεις όπου εκλήθημεν οι μεγαλύτεροι των εταιριών ζωής να συμβάλλουμε στο έλλειμμα το οποίο είχε κάποτε η Μεσόγειος. Ω Χριστό, ιστορίες. Αλλά και στην πορεία. Και ακόμα και σε αυτές τις εταιρείες υπήρχε κάποιο απόθεμα. Και οι υπόλοιποι έσπευσαν να το συμπληρώσουν το απόθεμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ασφαλιστικό ταμείο σήμερα που να έχει απόθεμα. Έχουμε το σύστημα εκείνο που πληρώνετε εσείς για να παίρνει σύνταξη ο πατέρας σας και να ελπίζετε ότι κάποιος θα πληρώνει κάποτε για σας ώστε να πάρετε και εσείς σύνταξη. Οι ασφαλιστικές εταιρείες σήμερα, λόγω οργάνωσης, λόγω εποπτείας, γενικότερα του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούμε, είναι αξιόπιστες και αφαιρέγγιες. Δηλαδή, αυτός ο λόγος παλιότερα υπήρχε και στην πράξη απεδείχθη ότι εν μέρη κάποιοι είχαν δίκιο που δεν εμπιστευόντουσαν, σήμερα δεν υπάρχει. Δεν είναι δυνατόν σήμερα, έτσι όπως είναι οργανωμένες εταιρείες, όπως εποπτεύονται, όπως είναι το πλαίσιο το νομικό και το εποπτικό, να πάθουν κάποια ζημιά και να μην πληρωθούν και να μην πάρουν την αποζημίωση που δικαιούνται. Αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή, σε αυτό το τομέα δεν πρέπει να ανησυχεί ο καταναλωτής. Απλώς, αυτό που δεν έχουμε καταφέρει ακόμα στις ασφαλιστικές εταιρείες, να πείσουμε κόσμο
ότι πρέπει να ασφαλιστούν. Εκεί είναι το αδύνατο σημείο. Το πλαίσιο είναι φτιαχτή, η οργάνωσή μας υπάρχει, το οικονομικό υπόβαθρο είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να μεγαλώσουμε, να πείσουμε τους Έλληνες ότι έχουν ανάγκη αυτό που λέμε ασφάλιση. Παρά τα ωφέλη της ασφάλισης, φαίνεται πως οι Έλληνες δεν είναι αρκετά ασφαλισμένοι. Τα ποσοστά είναι ιδιαίτερα χαμηλά σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Τι φταίει όμως γι' αυτό? Η άγνοια. Δεν ξέρει ο κόσμος. Δεν πιστεύει. Δεν πιστεύει γιατί δεν του το έχουμε διδάξει. Θα έλεγα ακόμη και οι θρησκείες. Έτσι. Κάθε μέρα γίνεται μάχη. Βγαίνει ο ιερόκήρυγας και εξηγεί και κάνει και αυτό. Στους πιστούς δηλαδή. Και αυτούς, έχουν ανάγκη ακόμη και γι' αυτό που είναι ένα έμφυτο που είναι η πίστη. Και αυτό βλέπετε ότι η Εκκλησία μας το διατυμπανίζει, έτσι, εκπαιδεύει τον κόσμο, τον βάζει σε αυτό το μυστήριο. Δεν γίνεται και ασφάλιση. Όταν λέω ασφάλιση, εννοώ η πρόνοια για το μέλλον. Έτσι. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο. Πρέπει εμείς οι ασφαλιστές, πρέπει οι ασφαλιστικές εταιρείες, το πρώτιστο καθήκον τους είναι αυτό. Δηλαδή να δείξουν στον κόσμο με απλό τρόπο, έτσι, τι σημαίνει ασφάλιση και πόσο ανάγκη την έχουν. Δεν είναι δυστυχώς στο μυαλό και στις προτεραιότητες του απλού ανθρώπου. Δεν είναι επαρκώς ασφαλισμένοι γιατί είναι λίγο στην ιδιοσυγκρασία των λαών του Νότου. Νομίζουμε, και το είδαμε σε πολλά πράγματα, ήθελα να πω τώρα, ότι δεν θα τύχει σε εμάς τίποτα. Ότι έλα μωρέ, σε κάποιον άλλο θα τύχει κάτι. Επειδή λοιπόν λόγω καιρού, λόγω ιδιοσυγκρασίας, ο άνθρωπος δεν βλέπει την ανάγκη του συνόλου, λιγότερο από ότι σε άλλες περιοχές που με παράδοση ετών βλέπανε ο ένας έπρεπε να δει δίπλα στον άλλο για να αντιμετωπίσουν τα καιρικά φαινόμενα, το κρύο το πολύ, τον ήλιο που έπρεπε να βρούνε κάπου αλλού ταξιδεύοντας, εδώ τα είχαμε απλόχερα. Πολλές φορές ο κόσμος πιστεύει ότι όταν θα γενικά αντιστραβώ θα υπάρχουν επιδόματα και τέτοια. Μετά βρίσκει ότι τα επιδόματα δεν είναι αρκετά. Άρα είναι η επιμόρφωση να μάθει ο κόσμος καλύτερα το πράγμα. Να γίνουμε σε αυτόν τον τομέα ο λιγότερον μεσογειακοί. Μην τα ρίχνουμε όλα στη θάλασσα. Είμαστε μεσογειακό λαός. Σε όλους θα συμβούν όλα τα στραβά, σε εμάς δεν θα συμβεί τίποτα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και επίσης θα πρέπει να δοθεί μια κατάλληλη όθηση και ενθάρρυνση που υπήρχε έστω και σε μικρό βαθμό προηγουμένως και τώρα δεν υπάρχει στον κόσμο για να ασφαλιστεί. Σας είπα ότι εγώ θα περίμενα και αν είμαι βέβαιος, αν κάποιος έτσι το κουβέντιαζε με τον κ. Μητσοτάκη, θα το ελάμβανε υπόψη στην τελευταία έκθεση της Θεσσαλονίκης και θα έλεγε έχουμε κοστολογήσει και θα έχουμε αυτή την έκπτωση ασφαλίστρου. Πηγαίνετε, παιδιά, τα σπίτια σας, την περιουσία σας, τα αυτά σας, τις πυρκαγιές, τους σεισμούς, τον εαυτό σας. Θα υπάρχει σαν κράτος, εγώ σας λέω ότι είναι καλό να το κάνετε αυτό. Σαν κράτος φροντίζω να υπάρχει ένα ΙΚΑ, ένα αυτό που κάνει αυτό που κάνει. Αλλά πολλές φορές βλέπουμε ότι δεν είναι αρκετό. Και σας ενθαρρύνω ουσιαστικά. Και άμα έβγαζε και το κόστος στον κρατικό παρεπροϋπολογισμό, θα έβρισκε ότι είναι πολύ μικρότερα από ό,τι πολλοί φανταζόμαστε και άμα έβγαζε και τα αποθεματικά που θα φτιάχναν οι ασφαλιστικές εταιρείες για να επενδύσουν σε κρατικά ομόλογα, μπορεί και να έβγαζε ότι θα ήταν και κερδισμένος. Ζούμε σε μια εποχή που τα θέματα που απασχολούν εμάς τους ασφαλιστές είναι όλα στην επικαιρότητα. Από το αν επαρκούν οι συντάξεις και για πόσα χρόνια, έως την υγεία και τις φυσικές καταστροφές που δυστυχώς αυξάνονται και σε ένταση και σε συχνότητα. Και λέμε, και είναι γεγονός, ότι στην Ελλάδα είμαστε ο πιο ανασφάλιστος λαός σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Οι δείκτες το αποδεικνύουν αυτό περίτρανα. Δεν φτάνει όμως αυτό. Πρέπει να σκεφτούμε το να είμαστε ανασφάλιστοι, τι σημαίνει για τον Έλληνα πολίτη, για την οικογένεια, για τον οικοκύρη. Και πρακτικά το να τα περιμένεις όλα από το κράτος, να τα περιμένεις από το κράτος όταν γίνεται μια φυσική καταστροφή ή όταν σου τυχαίνει κάτι πολύ σοβαρό που θέλει άμεση ανταπόκριση στην υγεία
ή όταν βγαίνεις στη σύνταξη και δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα στην άκρη, το να τα περιμένεις όλα από το κράτος σημαίνει στο τέλος ότι πρέπει να βάλεις χρήματα από την τσέπη σου. Και οι στατιστικές, εκτός του ότι ήμασταν ασφάλιστοι, δείχνουν ακριβώς αυτό. Ότι δηλαδή ο μέσος Έλληνας πολίτης που τα περιμένει όλα από την κοινωνική ασφάλιση, στο τέλος αναγκάζεται να βάλει από την τσέπη του να πληρώσει ο ίδιος για να συμπληρώσει. Έφτασε επιτέλους ο καιρός και με αυτήν εδώ την κυβέρνηση που καταλαβαίνει πολύ καλά το θέμα, αλλά δυστυχώς δεν έχει ανταποκριθεί με πράξεις ακόμη, έφτασε ο καιρός να ασφαλιστούμε. Χωρίς την ασφάλιση λοιπόν στη ζωή μας, είναι σαν να ταξιδεύουμε σε αχαρτογράφητα νερά. Αν θέλουμε να προστατεύσουμε την περιουσία μας, το εισόδημά μας, τους αγαπημένους μας ανθρώπους, θα πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας σήμερα. Με την ευκαιρία της 11ης Νοεμβρίου, εμείς στο Next Deal θέλουμε να πούμε ένα χρόνια πολλά σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στον κλάδο της ασφάλισης στην Ελλάδα, για να μπορούν να υπάρχουν τα προϊόντα και οι λύσεις για να καλύπτουμε τις ανάγκες και τους κινδύνους που κρύβει η ζωή μας. Thank you.